Θεσσαλονίκη. Πόλη της εργατιάς, του μόχθου και του αγώνα. Ένα μοσαϊκό από λαούς, εθνότητες και φυλές. Το σπίτι των ξεριζωμένων. Στα σοκάκια και τις γειτονιές της υπάρχει ακόμα το αποτύπωμα της σκληρής μάχης για επιβίωση. Του καημού της προσφυγιάς. Του πάθους για ελευθερία. Μέσα στους δρόμους της η εργατιά ένιωσε τη δύναμή της. Πάλεψε για τις ανάγκες της και επέβαλε το δίκιο της. Εδώ ιδρύθηκε η Πολυεθνική Σοσιαλιστική Οργάνωση, η Φεντερασιόν. Από εδώ έφυγαν οι πρώτοι πολιτικοί εξόριστοι. Το 1917 ο λαός της πόλης δοκιμάζεται από μια καταστροφική πυρκαγιά που άφησε πίσω τις χιλιάδες άστεγους. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος τελειώνει. Αλλά παραμονεύουν νέες περιπέτειες για το λαό. Η μεγάλη ιδέα κυριαρχεί στην πολιτική ζωή. Οι επιταγές της αστικής τάξης για επέκταση των συνόρων γίνονται πράξη. Η κυβέρνηση Βενιζέλου ξεκινά την αιματηρή εκστρατεία. Η αντιπολίτευση τη συνεχίζει. Ο βασιλιάς κρατάει τα σκύπτρα του στρατού. Ο λαός θρηνεί τα παιδιά του που ντύθηκαν πάλι στρατιώτες. Και μετά η καταστροφή. Θρήνος για τις πατρίδες που άφησαν. Θρήνος για τους νεκρούς που έμειναν θαμμένοι πίσω. Θρήνος για τις άθλιες συνθήκες στις νέες πατρίδες. Σμύρνη, Τραπεζούντα, Προύσα, Αμισός. Και τόσες άλλες πόλεις έγιναν ερείπια από την καταστροφική μανία του πολέμου. Η πόλη από άκριο σ' άκρη μύριζε μπαρούτι και φωτιά. Σαν μπήκαν οι Τούρκοι στη Σμύρνη, βασάνισαν τους περισσότερους. Βιάσανε γυναίκες. Από μερικούς άντρες έκοψαν τα χέρια και τα πόδια. Αντίπεινα, είπαν, για όσα έκαναν οι Έλληνες στις δικές τους περιοχές. Δύο μέρες μετά, η πόλη δεν υπήρχε. Πόσος πόνος στις καρδιές μας. Μας ειδοποίησανε πως έρχεται ελληνικό πλοίο να μας πάει στη Θεσσαλονίκη. Εμείς, με τα λίγα υπάρχοντα, να είμαστε στιβαγμένοι κατά μεσής του λιμανιού και για δύο μερόνυχτα να περιμένουμε. Και πού να πάμε άλλωστε. Σπίτια δεν υπήρχαν πια. Φαΐ ούτε για αστείο. Και το νερό λιγοστό. Μία γειτόνισσα αναγκάστηκε να φτύσει στο στόμα του γιού της για να μην λιποθυμήσει από την αφυδάτωση. Το πλοίο έρχεται. Φτάνει στην πατρίδα. Οι δυσκολίες μετά την επιστροφή δεν ήταν λίγες. Η ανεργία τεράστια. Τα σπίτια που μέναμε, προσωρινά. Πολλές φορές απελπιζόμουν. Μα η ζωή πρέπει να προχωρήσει. Έτσι μάθαμε πάντα. Όσα άσχημα κι αν πέρασαν, με τα χέρια μας, τη δουλειά και τον αγώνα μας, χτίσαμε ξανά τη ζωή μας. Τις αρχές
Ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Και τώρα μου ξυπνήσανε τα φίδια, εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια. Και δεν δακρύζεις ποτέ σου μάνα μου Ελλάς, που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπούλας. Και δεν δακρύζεις ποτέ σου μάνα μου Ελλάς, που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπούλας.
ζεστηθεί τα αρχαία σου τα λούσα και στο παζάρι με πήρες γύφτισα μαϊμού. Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού. Και στο παζάρι με πήρες γύφτισα μαϊμού. Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού. Αρένες του κόσμου, μάνα μου, ελάς. Το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς. Και στις αρένες του κόσμου, μάνα μου, ελάς. Το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς. Ο λαός της Θεσσαλονίκης δεν λυγίζει από τα βάσανα. Δουλεύει, αγωνίζεται, οργανώνει την αντεπίθεσή του. Με μπροστάριδες τους κομμουνιστές, πυρήνες αντίστασης και πάλις του λαού, στείνοντας τα εργοστάσια, τα μαγαζιά, τα εργοτάξια. Στις γειτονιές φωλιάζει η ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο. Οι οργανώσεις των κομμουνιστών πληθαίνουν και μαζί τους θεριεύει η ανάγκη για καλύτερες συνθήκες ζωής και δουλειάς, για αξιοπρεπή μεροκάματα, για περίθαλψη και προστασία της μητρότητας. Οι σοσιαλιστικές ιδέες ριζώνουν στην πόλη αυτή, φωτίζουν τα φτωχόσπιτα και γεμίζουν με όνειρα και ορμή το λαό της. Η αναμέτρηση με τον αντίπαλο ήταν αναπόφευκτη. Τα αστικά κόμματα είχαν κάνει πρωθυπουργό το γνωστό φασίστα Μεταξά, για να αντιμετωπίσουν το εργατικό κίνημα που φούντωνε σε όλη την Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη γράφεται μία λαμπρή σελίδα της ταξικής πάλης που έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη του λαού μας. Στρατός, χωροφυλακοί και παρακρατικοί δεν μπορούν να σταματήσουν την απεργία που αγκαλιάζει όλους τους κλάδους των εργατών. Κανείς δεν δίλιασε. Κανείς δεν έκανε πίσω. Ούτε όταν έπεσαν οι πρώτοι νεκροί. Στην κηδεία τους, σύσσωμος ο λαός της πόλης, αδιαφορώντας για τις απειλές του Πάνοπουλου εχθρού, διατρανώνει την απόφασή του να συνεχίσει τον αγώνα μέχρι την τελική νίκη. Τα γεγονότα του Μάη του 1936, η μεγαλειώδης απεργία που έγινε λαϊκή εξέγερση, εμπνέουν, διδάσκουν και δείχνουν το δρόμο προς την τελική αναμέτρηση που θα είναι νικηφόρα. Οι μέρες του Μάη εμπνέουν το μεγάλο μας ποιητή. Βασίλεψε, αστέρι μου, βασίλεψε η πλάση και ο ήλιος κουβάρει ολόμαυρο το φέγγος του έχει μάσει. Κόσμος περνά και με σκουντά, στρατός και με πατάει και με το μάτι ουδέ γυρνά, ουδέ σε παρατάει. Την άχνα απ' την ανάσα σου νιώθω στο μάγουλό μου. Αχ, και ένα φως, μεγάλο φως στο βάθος πλέει του δρόμου. Τα μάτια μου σκουπίζει τα, μια φωτεινή παλάμη. Αχ, κυλαλιά σου γιώκα μου, στο σπλάχνο μου έχει δράμει. Και να που ανασηκώθηκα, το πόδι στέκει ακόμα. Φως ηλαρό λεβέντι μου, μ' ανέβασε από το χώμα. Σημαίες τώρα σε ντύσανε, παιδί μου, εσύ κοιμήσου. Κι εγώ τραβώ στα αδέρφια σου και παίρνω τη φωνή σου.
1941, οι μαύρες μέρες της κατοχής. Οι Ναζί, μαζί με τους Έλληνες συνεργάτες τους, αιματοκυλούν το λαό της πόλης που αντιστέκεται. Ένα μήνα μετά την εισβολή των Γερμανών, το μακεδονικό γραφείο του ΚΚΕ ιδρύει την αντιστασιακή οργάνωση Ελευθερία, παράνομο τυπογραφείο και την εφημερίδα Ελευθερία. Συγκροτούνται πυρήνες αντίστασης και ένοπλης πάλης στη Βόρεια Ελλάδα. Ιδρύονται δεκαρχίες στην Ήπεθρο. Το ελπιδοφόρο μήνυμα της αντίστασης διαδίδεται στις πόλεις και τα χωριά της Μακεδονίας. Η ελπίδα φουντώνει, κι ας είναι βαρύς ο φόρος αίματος. 5 μέλη του μακεδονικού γραφείου δολοφονούνται από τους βούλγαρους φασίστες. Το στρατόπεδο Παύλου Μελά και το Γεντί Κουλέ μετατρέπονται σε κολαστήρια όπου βασανίζονται και εκτελούνται αγωνιστές. Το ναζιστικό θηρίο ξεσπάει στο Χορτιάτι και αφήνει πίσω του μόνο στάχτη. Η Θεσσαλονίκη γίνεται για άλλη μια φορά
τόπος μαρτυρίου, αλλά και σύμβολο αγώνα και ελπίδας. Εμείς εδώ πρέπει να ήμασταν καμία 70 άτομα. Μας βάλανε 3 στη σειρά. Ακούσαμε να λένε πού θα τους πάμε. Θα τους βάλουμε μέσα στο φούρνο. Είναι μεγάλο το οίκημα, θα χωρέσουν, είπε κάποιος άλλος. Μόλις άκουσα τι λέγανε, κρεμάστηκα από τις αδερφείς μου το λαιμό και της είπα «Θα μας σκοτώσουν». 20 χρονών ήταν αυτοί. Ανοίξανε τις πόρτες, μας βάλανε στο φούρνο. Στήσανε μπροστά ένα πολυβόλο στην πόρτα, στο ζυμωτήριο απάνω και αρχίσαν να μας ρίχνουνε. Σκοτώθηκε η μάνα μου πρώτα, μετά η αδερφή μου. Μετά άρχισαν να φέρνουν δέματα χόρτα και μας τα ρίξαν πάνω μας, βάλανε φωτιά. Είδα μια κυρία κατέβαινε με το μωρό της αγκαλιά. Πιάστηκα από τη ρόμπα της και κατέβηκα κάτω. Λίγο πριν φτάσει στην πόρτα, τη μαχαίρωσαν. Έπεσε αυτή ανάμεσα στην πόρτα. Εγώ, όπως ήμουν μικρή, δεν με είδανε πίσω. Μπήκα κάτω από τον μπάγκο και δεν με είδανε. Πέρασε λίγη ώρα και βγήκα. Και έξω στην αυλή είχε σκοτωμένους αρκετούς. Όσοι δεν χωρούσαν, τους σκοτώσανε στην αυλή. Εκεί έπεσα μπρούμητα πάνω στους νεκρούς και έκανα κι εγώ τη σκοτωμένη. Δίπλα μου ήταν μια κυρία. Θύλαζε το μωρό της. Ήταν νεκρή και το μωρό της θύλαζε. Μία έκλαιγε, μία θύλαζε. Πέρασαν οι ταγματασφαλίτες και βλέπουνε το μωρό που θύλαζε από τη μάνα και γελούσανε. Εν τω μεταξύ, αυτή αιμορραγούσε ακόμα. Άρχισαν να μας κλωτσάνε, μήπως είχε κάποιο ζωντανό, αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν ποιος ήταν ζωντανός και ποιος ήταν νεκρός, γιατί ακόμα ο κόσμος ξεπησυχούσε. Εκεί περίμενα λιγάκι. Άρχισε να βραδιάζει. Δεν μπορούσαμε να καθίσουμε άλλο εκεί πέρα. Δίπλα ήταν το σπίτι μου. Πήγα εκεί. Δεν μπορώ και δεν πρέπει να ξεχάσω τα όσα φοβερά βίωσα εκείνη τη σημαδιακή μέρα. Όλα αυτά θα με ακολουθούν μια ζωή. Είναι ένα με τη ζωή μου. Το ΕΑΜ μας σώζει από τη σκλαβιά. Ο λαός γιορτάζει την ώρα που οι εχθροί του χαλκεύουν τα νέα δεσμά. Οι Άγγλοι και η ντόπια ολιγαρχία με τάγκς και αεροπλάνα θέλουν να τσακίσουν κάθε ελπίδα λαϊκής απελευθέρωσης.
Φραγματασφαλίτες και δοσύλλογοι ρίχνονται σαν πεινασμένα θεριά πάνω στους αγωνιστές και τις οικογένειές τους. Βασανιστήρια, ξυλοδαρμοί, βιασμοί, φυλακίσεις, εκτελέσεις. Οι συμμορίες των προδοτών αλωνίζουν τη Μακεδονία. Ο λαός δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός. Στο Λιτόχωρο γίνεται η πρώτη επίθεση με απόφαση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ένα νέο αντάρτικο οργανώνεται. Γεννιέται ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας. Το αστικό κράτος χρησιμοποιεί όλα του τα όπλα για την καταστολή του λαϊκού κινήματος και των ταξικών αγώνων. Πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, βία, παρακολουθήσεις αγωνιστών και ιδιαίτερα των κομμουνιστών. Αποκορύφωμα της δράσης του παρακράτου στην πόλη μας, η δολοφονία του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη. Τα μεσάνυχτα βρισκόμασταν έξω από την κεντρική είσοδο του νοσοκομείου όταν εξήλθε ένας γιατρός. Απευθύνθηκε σε εμάς, ρωτώντας αν ήμασταν εκεί για το Λαμπράκι. Το απαντήσαμε ναι. Είπε ότι χρειαζόταν ένας από εμάς γιατί δεν επαρκούσε το νοσηλευτικό προσωπικό. Και πήγα εγώ. Στην είσοδο βλέπω τη γραμματέα της οργάνωσής μας, Κέτη Τσαρουχά, να κρατά στα χέρια της το βαρύτατα τραυματισμένο πατέρα της, Γιώργη Τσαρουχά, που χτυπήθηκε το ίδιο βράδυ. Στο βάθος δεξιά, ξαπλωμένο ανάσκελα το σώμα του Γρηγόρη. Ήταν ζωντανός, σε κόμμα. Του είχαν κάνει τραχιοστομία. Δεν ήταν διασωληνωμένος, δεν είχε ορό. Το σχέδιό τους πέτυχε. Ο Λαμπράκης, μετά από 4 ημέρες, χάνει τη μάχη της ζωής στο νεκροθάλαμο του Αχέπα. Yeah.
και τη χάρη ψηλά να πας να χτίσεις κι φωτό με την ελπίδα μόνο και τη χάρη. Μα πως να μην ξεχάσεις τη αρχή σου και την παλιά. Λίγες μόνο μέρες μετά την επιβολή δικτατορίας, οι κομμουνιστές πρωτοστατούν στην οργάνωση του αντιδικτατορικού αγώνα, ιδρύοντας το Πατριωτικό Αντιδικτατορικό Μέτωπο. Οι δολοφονίες του Γιώργη Τσαρουχά, επικεφαλής του ΠΑΜ Θεσσαλονίκης, και του Γιάννη Χαλκίδη, του νεαρού αγωνιστή από τους Αμπελόκηπους, δεν σταματούν την αντιδικτατορική πάλη. Η κατάληψη του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης ακολουθεί τα γεγονότα της Αθήνας και ο λαός βγαίνει πιο δυνατός την επόμενη μέρα παρά τη διάλυσή της. Σχεδόν 50 χρόνια βασανά και διωγμή τώρα στη μαύρη αρρώστια. Μα η ζωή λεφώνα
σκύφτω στα καφενεία. Στους δρόμους σκεφτικός, μάχες με στην πορεία, περνούσες γελαστός. Μάχες με στην πορεία, περνούσες γελαστός. Τίποτα δεν πάει καμένο στην καμένη σου ζωή. Το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή. Το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Ένας νέος υπεριαλιστικός πόλεμος προετοιμάζεται στη γειτονιά μας. Η Ιουγκοσλαβία διαμελίζεται. Το ΝΑΤΟ λαμβάνει θέσεις μάχη σε κάθε γωνιά της χώρας. Ο Ρόμπερτ Μπέιρ, τότε πράκτορας της CIA, αφηγείται. Στη Ιουγκοσλαβία πήγα στις 12 Ιανουαρίου του 1991 με ελικόπτερο στο Σεράγεβο. Η δουλειά μας ήταν να επιτηρούμε τους υποτιθέμενους Σέρβους τρομοκράτες να μην επιτεθούν στην πόλη. Μας είχαν ενημερώσει για μια οργάνωση με την ονομασία Ανώτερη Σερβία, η οποία σχεδίαζε βομβιστικές επιθέσεις εξαιτίας της επιθυμίας της Βοσνίας να αποσχιστεί από την Ιουγκοσλαβία. Στην πραγματικότητα, αυτή η οργάνωση ούτε καν υπήρχε. Η αποστολή μας ήταν απλώς να πείσουμε τους πολιτικούς της Βοσνίας να αποσχιστούν. Διαθέσαμε μερικά εκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσουμε ορισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις, κόμματα της αντιπολίτευσης και διάφορους πολιτικούς. Ο καθένας μας γνώριζε ένα κομμάτι της ιστορίας και μόνο αυτοί που δημιούργησαν το σύνολο αυτής της ιστορίας γνώριζαν όλοι. Στόχος της προπαγάνδας ήταν να διχάσουμε τους λαούς της Ιουγκοσλαβίας για να αποσχιστούν. Ένα μήνα πριν την υποτιθέμενη γενοκτονία στη Σρεμπρένιτσα, ο επικεφαλής μου είπε «Η πόλη θα γίνει πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο». Όταν τον ρώτησα γιατί, μου είπε απλώς «Θα δεις». Ο Βοσνιακός στρατός πήρε εντολή να επιτεθεί σε σπίτια και σε αμάχους. Την ίδια ώρα, οι Σέρβοι δέχονταν επίθεση από την άλλη πλευρά. Η Σρεμπρένιτσα πουλήθηκε στην πολιτική αγορά. Η πόλη θυσιάστηκε για να έχουν ΗΠΑ ένα λόγο να επιτεθούν κατά των Σέρβων. Είναι ξεκάθαρο πλέον πως αυτοί που υποκίνησαν τον πόλεμο και υπαγόρευσαν τους όρους ειρήνης τώρα κατέχουν εταιρείες που εκμεταλλεύονται τον ορυκτό πλούτο αυτών των περιοχών. Αυτοί είναι οι νικητές. Θέλω να πω στους λαούς της Ιουγκοσλαβίας ότι πρέπει να ξεχάσουν το παρελθόν. Χειραγωγήθηκαν τότε και είναι λάθος να υπάρχει μίσος μεταξύ τους. Πρέπει να δείξουν ότι είναι ισχυροί και να καταλάβουν ποιος το δημιούργησε όλο αυτό. Την αλήθεια σας πια δεν τη δέχομαι.
ασχίζω τον κόσμο και φλέγομαι. Αν μ' αγαπάς ή μιλάς, άλλα ψέματα δεν τα ανέχομαι. Φώναξε, η ζωή μας χάνεται πάει. Διάλυσε τη σκόνη που σκεπάζει το φως. Ο θάνατος διακοπές στο Σαραγεβό πάει. Ξύπνησε στις ειδήσεις τα βλέπεις και το. Τα βλέπω διπλά, ήλιος λάμπει κι ας είναι μεσάνυχτα. Κι ο τσιγάρα πολύ δυνατά και εκτοξεύομαι μες στο διάστημα. Μια οθόνη που δείχνει μηδέν, εποχές που δεν γίνονται θαύματα. Ένα στόμα φωνάζει πως δεν θα με πείσεις με χίλια τεχνάσματα. Η ζωή μας χάνεται πάει. Διάλυσε τη σκόνη που σκεπάζει το φως. Ο θάνατος διακοπές στο Σαραγεβό πάει. Ξύπνησε στις ειδήσεις τα βλέπεις και τρως. Στην Ελλάδα, ο πόλεμος της Ιουγκοσλαβίας δημιουργεί δύο στρατόπεδα. Στο ένα βρίσκεται η κυβέρνηση και τα αστικά κόμματα που συμφωνούν με την επέμβαση. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια της Μαρίας Δαμανάκη, στελέχους του τότε συνασπισμού, σε Έλληνες φαντάρους που αξιοποίησε το ΝΑΤΟ στο Κωσυφοπαίδιο. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε, μας βγάζετε ασπροπρόσωπους και η Ελλάδα μπορεί να είναι περήφανη για σας. Η αστική αυτή ομοφωνία μετατρέπει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε ορμητήριο του ΝΑΤΟ στη Ιουγκοσλαβία. Στο άλλο στρατόπεδο βρίσκονται όσοι συγκινούνται από τα λόγια του Χαρίλαου Φλωράκη. Στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, δεν υπάρχει άλλη απάντηση από την ένταση της πάλης ενάντια στην επέμβαση του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια. Το ΚΚΕ αναπτύσσει πολύπλευρη δράση και ένα κύμα αλληλεγγύης αγκαλιάζει τους λαούς των Βαλκανίων. Το λαϊκό κίνημα στη Θεσσαλονίκη, με μπροστάριδες τους κομμουνιστές, δίνει καθημερινές μάχες για την καθυστέρηση των ατοϊκών αποστολών στη Ιουγκοσλαβία. Το έγκλημα αποκαλύπτεται, καταγγέλλεται και εμποδίζεται. Οι μακελάριδες του ΝΑΤΟ γελιοποιούνται όταν καταλήγουν στη λαχαναγορά για μαρούλια. Σβέλτα και μάνι μάνι.
παιδιά να το είχα. Γεια σας παλικαράτες. Κάτι παιδάκια κοκκίνα σας κάναν δυο παράτες. Κάτι παιδάκια κοκκίνα σας κάναν δυο παράτες. Τα σήματα τους άλλαξαν και χάσανε το δρόμο. Σ' όλα τα ζαρζαβατικά σκόρπισανε τον δρόμο. Σ' όλα τα ζαρζαβατικά σκόρπισανε τον δρόμο. Μέσα στη λάχανα αγορά μπούκαραν με κανόνια. Ντόματες να σκοτώσουνε, αγγούρια και ποπόνια. Ντόματες να σκοτώσουνε, αγγούρια και πεπόνια. Παιδιά μου στο καλό, τράβατε στη μαμά σας. Εδώ είναι Βαλκανία, θα βρείτε το μπελά σας. Εδώ είναι Βαλκανία, θα βρείτε το μπελά σας. Όλες αυτές οι στιγμές από την αγωνιστική ιστορία της πόλης μας διδάσκουν. Οι αγώνες μας δεν σταματούν ποτέ. Με τη γνώση του παρελθόντος και τα καθήκοντα του παρόντος να χτίσουμε μαζί την κοινωνία του αύριο. Το χτες της ιστορίας το δρόμο παίρνει και πίσω του ακολουθάει ο κουρνιαχτός. Στις πλάτες μας η μνήμη του κι αν γέρνει, στο φως του όμως ο δρόμος ανοιχτός. Αντράντα χτί μας δύναμη το δίκιο, ό,τι δικό μας ξένο ήταν ως χτες. Μα η στέρηση λωστό σε χέρι αντρίκιο βιάζει όσες πόρτες μένουν σφαλιχτές. Ξυπνάς πάντα νωρίς από την κούραση κι αν θες να μην μπορείς να σηκωθείς. Όμως λένε είναι να πηγαίνεις στη δουλειά που λες εκεί να αναλώνεσαι δίχως να πληρώνεσαι και να υποβούς τα παιδικά. Μάθε φίλε πώς επιστημονικός ο αληθινός. Thank you.
ξανά